I think now the concern is about the level of rents, and we've seen in the last few months there has been downward pressure on rents. Retail sales are down, unemployment is up, company profitability is down. So particularly rents in the retail sector, but also in the office sector, have been under pressure. Για την απορρόφηση του αποθέματος των κατοικιών θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα πάνω από 3 χρόνια. Πράγματι ο συντονισμός ήταν αυτός που όθησε με τα πολεμικά την παγκόσμια οικονομία. Άρα λοιπόν γυρνάμε στο ρεαλισμό. Δυστυχώς αυτά είναι λάθη που τα κάνουμε μονίμως και μάλιστα χωρίς αντίκρισμα. Τέτοιες στερήσεις υπάρχουν παντού σε όλο τον κόσμο. Εάν δεν τις θέλουμε, να πούμε ότι τις θέλουμε. Αλλά εάν τις θέλουμε, δεν μπορούμε να παίζουμε με το θεσμικό πλαίσιο. Σιγά-σιγά θα αρχίσει να περπατάει και να ανακάμπτει η ζήτηση, η πράξη. I think that what we're seeing now is that there's been a complete freeze of the credit market. First of all, banks are now more conservative. They are lending on, first of all, smaller ticket deals. The volume of debt has gone down. Θα έλεγα ότι αποδοτικό δεν είναι το Sales Park. Υπάρχουν φορολογικά ωφέλη που δεν υπάρχουν στην υλοποίηση των ακινήτων. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα ανάταξη ελληνικής οικονομίας, μεσοπρόθεσμο, για να μην πω 10 χρόνια, τουλάχιστον 5 ετών. Ξέρουμε ότι τα κτίρια είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας και ο μεγαλύτερος ρυπαντής του περιβάλλοντος. Η πιστοποίηση των κτιρίων κατά τον νόμο πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους και για τον λόγο αυτό διαπιστευμένους επιθεωρητές. Και ξεκουράζει σε αφάνταστο βαθμό τον κλιματισμό. So, sustainability today is a choice, but tomorrow it won't be. Tomorrow it will be something that legislation requires of you, and policymakers will continue to raise the bar. Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει καταφέρει να έχει διαχειριστική επάρκεια. We've decided to create our own internal management system for environment. Τα πράσινα κτίρια είναι μονόδρομος. I would like to take them together with you to the source. The source that from my point of view is a dream. I don't know if the Minister of Tourism has a dream. Because he's changed every 9 months. He cannot even start dreaming. I don't know if the government has a dream. Ναι, μεν υπάρχει χώρος για ανάπτυξη στη χώρα μας. Από την άλλη πλευρά οι δυσκολίες παραμένουν. Γίνονται διάφορες κινήσεις αυτή τη στιγμή για περαιτέρω επενδύσεις στον ελλαδικό χώρο. Απλά εάν δεν τελειώσουμε με το καμποτάζ, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε ούτε υποδομές, ούτε να μεγαλώσουμε το μερίδιο αγοράς το οποίο μας ανήκει. Η χώρα χάνει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Να μπορέσουμε συζητώντας με τα κοντινά μας νησιά να δημιουργήσουμε αυτό το δίκτυο, πάντα βέβαια με την έγκριση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, αλλά και με την στήριξη την οικονομική κάποιου ή κάποιων ιδιωτών. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο που σας το ανέφερα, των 5.000 θέσεων, το κλειδί που ανοίγει την πόρτα του τουριστικού μέλλοντος είναι η ποιότητα των παρεχωμένων υπηρεσιών. Γι' αυτό και στην ποιότητα δεν υπάρχει οροφή.